Τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κατασκευή φρακτών στα σύνορά του ζητούν 12 χώρες, μεταξύ αυτών Ελλάδα, Πολωνία και Αυστρία, προκειμένου να εμποδίσουν την άφιξη μεταναστών. Περισσότερα θα μας πει η Μαρία Ρόνη. Δέσποινα, η επιστολή αυτή των 12 χωρών που ζητούν από τις Βρυξέλλες να χρηματοδοτήσει την κατασκευή φραχτών στα σύνορά τους για να εμποδίσουν την άφιξη μεταναστών, συζητήθηκε χθες στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο και η απάντηση της Κομισιόν, της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Ήλβα Γιόχανσον, είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να κατασκευάσουν φράχτες για να προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα, αλλά όχι με ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα κοινοτικά κονδύλια για το μεταναστευτικό είναι περιορισμένα, είπε η Επίτροπος, και προτού χρηματοδοτηθούν φράχτες, είναι καλύτερα να υιοθετηθούν τα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν οι χώρες υιοθετούσαν το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, αυτοί οι φράχτες θα ήταν περιττοί, είπε η Σουηδή Επίτροπος. Να υπενθυμίσουμε, Δέσποινα, ότι μεταξύ των 12 χωρών που έστειλαν την επιστολή στην Επίτροπο Γιόχανσον και στον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά, είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία, αλλά και χώρες που δεν έχουν εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αυστρία, η Τσεχία και η Δανία. Είναι και η Λιθουανία, η Λετωνία και η Πολωνία που δέχονται τους τελευταίους μήνες σημαντικές ροές μεταναστών από τη Λευκορωσία. Και οι 12 αυτές χώρες ζητούν επίσης μια ισχυρή απάντηση για να αντιμετωπιστούν η εργαλειοποίηση της παράνομης μετανάστευσης και οι υβριδικές απειλές. Δέσποινα. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ.